Ξανά στη Μίνα Καραμήτρου που έχει και άλλο αποκλειστικό βίντεο μήνα, αυτή τη φορά από τη δράση εμπριστών, σύμφωνα με την πυροσβεστική τουλάχιστον. Ναι, και πρόκειται, Νίκο, για το βίντεο το οποίο βρήκαν οι αρχές ασφαλείας στη Χαλκίδα και έφτασαν στην ταυτοποίηση του 52χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό σε βαθμό κακουργήματος, κρατείται και θα οδηγηθεί μάλιστα τη Δευτέρα για να απολογηθεί στον ανακριτή. Όπως βλέπετε λοιπόν, εδώ είμαστε στην περιοχή Δοκός. Έχει σταματήσει το αυτοκίνητο. Μας έλεγε χθες ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κ. Πολύ σωστά, ναι. Πολύ σωστά. Με δύο εστίες πυρκαγιάς σε απόσταση 200 μέτρων μεταξύ τους. Το αυτοκίνητο λοιπόν έχει σταματήσει στην άκρη του δρόμου κοντά στο νεκροταφείο και λίγη ώρα αργότερα θα δείτε πώς ξεσπά η εστία της πυρκαγιάς. Να σας πω λοιπόν ότι από τα βίντεο αυτά, τα οποία κατάφεραν να εντοπίσουν αμέσως οι αρχές, εντόπισαν αμέσως το αυτοκίνητο και φυσικά ήταν πολύ εύκολο. Προφανώς δεν γνώριζε ο 52χρονος ότι εκεί γύρω τα εργοστάσια έχουν κάμερες ασφαλείας και ότι θα μπορούσε μάλιστα να γίνει και τόσο γρήγορα η ανάλυση του βίντεο. Όταν λοιπόν συνελήφθη, αρχικά αρνιόταν ότι μπορεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με τις συγκεκριμένες πυρκαγιές. Όταν όμως το έδειξαν το βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους, τότε ομολόγησε ότι πράγματι έβαλε τις δύο πυρκαγιές. Το πιο σημαντικό όμως από όλα, Νίκο, είναι το γεγονός ότι οι αρχές ασφαλείας θεωρούν ότι δεν ήταν μόνος του. Ότι υπάρχουν δηλαδή τουλάχιστον άλλα δύο άτομα και τα οποία αναζητούν για να βρουν τώρα. Φυσικά τα βίντεο αυτά θα περιληφθούν μέσα στην δικογραφία. Θεωρούν σοβαρή την υπόθεση οι αρχές. Πρόκειται, ναι, για περιοχή Φιλέτο και εκείνη την ώρα έπαιρναν άνεμοι 8-9 μποφόρ στην Εύβοια. Ακριβώς. Και μάλιστα ξαναλέω ότι ήταν δύο εστίες οι οποίες ξέσπασαν σε 200 μέτρα μεταξύ τους, Νίκο, ήταν η απόσταση. Μάλιστα. Και κινητοποιήθηκαν αμέσως οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ευτυχώς με τους ανέμους που έπνεαν στην περιοχή κατάφεραν τελικά να τις καταστήλουν αμέσως.